Τρία του ΟΑΕΔ είναι εδώ κοντά μας για το πρόγραμμα επιχορήγησης πρώτης πρόσληψης μισθωτού από τον ΟΑΕΔ. Είναι δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης για να ξεκινήσουμε. Ναι, είναι δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης. Ούτως ή άλλως είναι νέες θέσεις εργασίας εφόσον είναι η πρώτη πρόσληψη, δηλαδή αυτοί οι οποίοι κάνουν χρήση του προγράμματος είναι, και μιλάμε για επιχειρηματίες νέους έως 35 ετών. Θα επιχορηγηθούν για να μπορέσουν να προσλάβουν ανέργους ως πρώτους μισθωτούς. Ή πρώτο μισθωτό μπορούν να πάρουν ή πρώτους μισθωτούς αν κάνουν την πρόσληψη ταυτόχρονα. Μισόλυτο. Δεν είναι δηλαδή για εμένα που δεν έχω ούτε ένα ένσημο και θα προσληφθώ πρώτη φορά χωρίς να έχω ξαναβρει δουλειά στη ζωή μου, αλλά είναι για εμένα που έχω μια επιχείρηση και, για σένα. Και θέλω να πάρω πρώτο εργαζόμενο, δεν έχω άλλους εργαζόμενους. Ναι. Παίρνω τον πρώτο εργαζόμενο. Τον πρώτο μπορεί μισθωτό, να έχει ένσημα αυτός ο άνθρωπος. Τον πρώτο μισθωτό, αλλά πρέπει να είναι στις λίστες, να είναι εγγεγραμμένος άνεργος στο Μητρό του ΟΑΕΔ. Ναι. Και πρέπει να είναι εγγεγραμμένος επί τρεις μήνες τουλάχιστον. Μπορεί να ξαναδουλέψει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει δηλώσει την ανεργία Όχι, του. Όχι, ναι, δεν είναι ως ερχόμενος στην αγορά εργασίας. Μπορεί να ήταν μισθωτός, να έχει μείνει άνεργος. Φτάνει να είναι εγγεγραμμένος στα Μητρό του ΟΑΕΔ. Αφορά και τον επιχειρηματία. Και τον υπάλληλο. Ναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο και δίνει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους που έχουν επιχείρηση, είτε ατομική, είτε συμμετέχουν σε εταιρική μορφή επιχείρησης, να κάνουν τις πρώτες προσλήψεις. Μιλάγατε πριν, από ό,τι παρακολούθησα, για το ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη στην αγορά, υπάρχει ένα καλύτερο κλίμα κλπ. Ναι. Άρα λοιπόν, μιλάμε για επιχειρηματίες νέους, ανεξαρτήτως μορφής επιχείρησης, οι οποίοι θα κάνουν το πρώτο βήμα και τους βοηθάμε να κάνουν το πρώτο βήμα για να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους προσλαμβάνοντας μισθωτό ή μισθωτούς. Πάμε να δούμε, κυρία Καραμεσίνη, την πρώτη κάρτα, να γίνουμε πιο έτσι συγκεκριμένοι, να το δούμε κιόλας πώς είναι αυτό το οποίο περιγράφουμε. Λοιπόν, πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ για θέσεις πλήρους απασχόλησης, επιχορήγηση σε αυταποσχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων μέχρι 35 χρόνων, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό. Δηλαδή αυτή είναι η βασική προϋπόθεση. Ναι. Ηλικία και να μην έχεις απασχολήσει κόσμο. Ακριβώς. Και να θέλεις να απασχολήσεις. Και αν θέλεις να απασχολήσεις, θα πρέπει να τον απασχολήσεις για 18 μήνες, αν είναι έως 29 ετών. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα που τα αναφέρει αυτό αυτά είναι τα στοιχεία. 18 μήνη διάρκεια του προγράμματος για πρόσληψη ανέργων έως 29 ετών. Και 12 μήνη διάρκεια του προγράμματος για πρόσληψη ανέργων 30 ετών και άνω. Και άνω. Ναι. Και τι λαμβάνουν, λαμβάνουν το 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Καλύπτει δηλαδή ο ΕΔ. Και ασφαλιστικές εισφορές. Δηλαδή, ακριβώς. Και εργατικές και εργοδοτικές εισφορές. Αν και μπορούμε, και το μισθό, να, το 50%. Κυρία Καραμεσίνη, να μιλάτε για να το βλέπουμε αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν, λέει η κυρία Καραμεσίνη. Επιχορηγείται, όπως βλέπετε, το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 500 ευρώ μηνιαίως. Και ο δικαιούχος... Αυτό είναι ένα υπάλληλο τα 500 ευρώ μηνιαίως. Ακριβώς, ακριβώς. Για κάθε θέση, για κάθε καινούρια θέση και μισθωτής εργασίας. Τι μισθός είναι αυτός, κυρία Καραμεσίνη? Χίλια μεικτά δηλαδή. Χίλια μεικτά. Κοιτάτε, όταν προσλαμβάνουν σε όλα τα προγράμματα, και αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Γιατί λέει ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 500 ευρώ. Ανώτατο τα 500 ευρώ. Ναι. Το ανώτατο όριο επιχορήγησης σημαίνει ότι ούτως ή άλλως όταν προσλαμβάνουν οι επιχειρήσεις, και γι' αυτό ισχύει σε όλα τα προγράμματα του ΟΕΔ, επιχειρήσεις μιλάμε του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας ή του κοινωνικού τομέα της οικονομίας. Δεν μιλάμε για το δημόσιο. Λοιπόν, πρέπει να δίνουν οι επιχειρηματίες τις νόμιμες αποδοχές σε κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργούν. Να το πάμε, Άρα λοιπόν, παρακαλώ. Με ένα παράδειγμα. Ο Λασκαράτης, γιατί εγώ δεν θα με παίρνω, που είναι 35 χρόνων. Ακριβώς. Θα είναι 12 μήνο. Στο τσάκ. Που είναι 12 μήνο. Εντάξει. Θα πάει να προσληφθεί και θα πάρει τι μισθό? Βάσει τη εμπειρία σου, έχει ξαναδουλέψει ο άνθρωπο, έχει όποιον, άνθρωπος... όποιον μισθό του παρέχει η επιχείρηση. Ναι. Θέλω να πω ότι μπορεί να προσληφθείτε με 1.400 ευρώ καθάριστα, α πούμε, και άλλα. Αν προσληφθώ με 800 μεικτά, θα δώσει ο ΕΔ 400 στον επιχειρηματία, σωστά, γιατί δεν είναι ανώτατο. Δεν είναι 800, γιατί στα 800 πρέπει να προσθεθούν οι εργοδοτικές εισφορές. Το μεικτά είναι για εσάς. Ναι. Που περιλαμβάνει την εργατική εισφορά. Ναι. Άρα σε αυτό το 800 πρέπει να βάλουμε και την εργοδοτική εισφορά που μπορεί να φτάσει στα 900 ευρώ. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Αν όμως στο 900 επιχορηγείται. Ναι. Άρα ο επιχειρηματίας για τα 900 ευρώ μεικτό συν εργοδοτικές, μεικτό μισθό, θα πάρει 450 ευρώ. Μάλιστα. Αν όμως εγώ
είναι στα 1200. Ναι. Πόσα θα πάρει ο επιχειρηματίας? Θα πάρει λιγότερα από το 50%. Έτσι δεν είναι, του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Γι' αυτό λέμε, βάζουμε ένα ανώτατο όριο. Mm. Και λέμε ότι μέχρι 500 ευρώ το μήνα μπορεί να επιχορηγηθεί με αυτό το ποσό ο εργοδότης. Άρα μέχρι 50% ακριβώς, του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστου. Αν και τώρα μιλάμε για 35%, δεν έχει φτάσει ο μισθός τώρα. Ο άνεργος ο οποίος θα προσληφθεί θα πάρει αυτό το κανονικό του μισθό που θα έπρεπε να πάρει στη θέση εργασίας και ό,τι παραπάνω, δηλαδή και το νόμιμο και ό,τι παραπάνω του δώσει ο εργοδότης. Η κάρτα συμπληρώνει ότι ο δικαιούχος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες από μία θέση απασχόλησης. Ακριβώς, αλλά πρέπει οι προσλήψεις να γίνουν ταυτόχρονα, αλλιώς δεν μιλάμε για πρώτη πρόσληψη. Έως πόσες θέσεις έχουμε, δηλαδή? Έχουμε νομίζω πέντε θέσεις ταυτόχρονες. Πέντε επιχορηγούνται. Επιχορηγούνται, ναι. Ναι. Μπορεί να προσλάβει περισσότερο. Ταυτόχρονη πρόσληψη, έτσι να το πούμε. Γιατί είναι πρώτη πρόσληψη. Είναι πρόγραμμα επιχορήγηση τη πρώτη πρόσληψη μισθωτού ή μισθωτών. Αλλά ποια είναι αυτή, ας πούμε, τι επιχείρηση μπορεί να έχει ένα τριαντάρι σήμερα και να πει: εγώ σήμερα τα βγάζω πέρα και βλέπω ότι τσουλάει και το πράγμα, λέμε μόνο μου. Ναι. Και ξαφνικά θα πάρω άλλου πέντε, ναι, γιατί του χρειάζομαι. Ναι. Τι επιχείρηση είναι αυτή? Είναι, ξέρω εγώ, ηλεκτρονική ατομική επιχείρηση. Οποιοδήποτε ατομική επιχείρηση. Οποιαδήποτε ατομική επιχείρηση σε οποιοδήποτε κλάδο τη οικονομική δραστηριότητα. Τι πιστεύετε εσεί από την έρευνα που έχετε κάνει? Κοιτάτε, γιατί προφανώς χρειάζεται και να υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αν δούμε και έχουμε κοιτάξει ποιοι είναι οι αυταπασχολούμενοι νέοι στα στοιχεία της Ελστάτ, yeah, μέχρι 35 ετών, και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν γύρω στις 180.000 νέοι οι οποίοι είναι αυταπασχολούμενοι χωρίς να απασχολούν προσωπικό. Αν υποθέσουμε ότι οι μισοί απασχολούνται, είναι μένα που θα απασχολούμενοι, αλλά απασχολούνται με μπλοκάκια. Από τους άλλους 75.000, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα, λέω τώρα υποθετικά νούμερα είναι όλα αυτά, ναι, ναι, θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το πρόγραμμα, εφόσον θεωρούν ότι η επιχείρησή τους θα μπορέσει να υποφεληθεί από αυτό, άρα επεκτείνουν τον τζίρο τους και λοιπά, τη δραστηριότητα τους κλπ. Από την εμπειρία σας, κυρία Καραμεσίνη, από αυτές τις θέσεις, πόσες μπορεί να διατηρηθούν μετά το πέρας αυτής της επιχορήγησης? Κοιτάτε, αυτό γίνεται και με απότερο, ναι, στόχο να παραμείνουν οι άνθρωποι στις εργασίες. Η διατήρηση των θέσεων εξαρτάται από δύο παράγοντες και νομίζω ότι αυτή είναι ευνοϊκή στην περίπτωση που μιλάμε για την οικονομική συγκυρία. Πρώτον, εξαρτάται από το αν κάνει ο άνεργος ως μισθωτός στον επιχειρηματία. Δηλαδή είναι και μια δοκιμή για τον επιχειρηματία, η περίοδος της επιχορήγησης. Και δεύτερον, αν η επιχείρηση πηγαίνει καλά και άρα μπορεί να διατηρήσει αυτό τον μισθωτό ή τους μισθωτούς. Ναι. Εξαρτάται από το πώς πηγαίνει η οικονομική δραστηριότητα, πώς πηγαίνει η επιχείρηση. Και το μεγάλο σύστημα βέβαια είναι να γυρίσει κάνει τούμπα όλη η οικονομία. Και ξέρεις τι είναι το πιο σημαντικό, έτσι όπως το συζητάμε? Είναι αυτό που βάζουν ως προϋπόθεση, ότι δεν μπορεί να έχει ξαναμπεί σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί κάποιος μπορεί να το κάνει κατά σύστημα αυτό. Ναι. Έτσι, δηλαδή να παίρνει, να διώχνει, να ξαναφέρνει. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Αλλά το κυριότερο νομίζω είναι ότι να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα επιχορηγεί ανεξαρτήτως μορφής επιχείρησης, δηλαδή και ατομικούς επιχειρηματίες αλλά και επιχειρήσεις οι οποίες είναι εταιρικής μορφής. Φτάνει νέοι, ένας, ναι, ή περισσότεροι νέοι αυτή, ναι, να έχουν πάνω από το 50% του εταιρικού κάρτα κεφαλαίου ή των μηριδίων σε περίπτωση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Είναι αυτό που μας είπατε. Τώρα εντάξει, εγώ ωραία, έχω μια επιχείρηση με 30, 28, 32 35. Και θέλω να μπω 35 παρά ένα μήνα. Πιο μεγάλος. Φαίνεστε πιο μεγάλος, γι' αυτό λέω. Και θέλω να μπω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τι κάνω? Έρχομαι σε εσάς, μπαίνω στο site του ΑΕΔ? Ναι. Θα κάνετε την αίτησή σας. Πρώτα απ' όλα κάνετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά. Η ιστοσελίδα του ΑΕΔ, ναι, θα δεχτεί τις αιτήσεις από αύριο 11 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, από αύριο 11 η ώρα το πρωί ξεκινάνε οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ ηλεκτρονικά. Και θα παραμείνει ανοιχτό το πρόγραμμα και το υπογραμμίζω ανοιχτό, δεν ανοίγει, κλείνει. Θα παραμείνει μονίμως ανοιχτό αυτό το πρόγραμμα, θα δίνει ευκαιρίες για όποιον συγκεντρώνει αυτή την προϋπόθεση. Δηλαδή δεν κλείσει φέτος. Όλο το 18. Ακόμα και να εξαντληθούν 20.000 θέσεις που είναι μια ευχή, έτσι, να εξαντληθούν αυτές τις θέσεις, θα παραμείνει και το 18 και το 19 και το 20 είναι ένα μονίμως ανοιχτό πρόγραμμα. Υπάρχουν προγράμματα στον ΟΕΔ και το λέω αυτό διότι τα ανακοινώνουμε όλα αυτά τα ανοιχτά προγράμματα στην ιστοσελίδα μας που παραμένουν μονίμως ανοιχτά. Όλοι οι νέοι
επιχειρηματίες έως 35 ετών από τούδε. Και από αύριο, μπράβο, ναι, σωστά. Ναι, μπορούν όποτε επιθυμούν να κάνουν, και να κάνουν μια πρώτη πρόσληψη ενός ή περισσότερων μισθωτών να αξιοποιούν αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι έναυσμα, είναι μια υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Βέβαια, είχαμε πιάσει ταβάνι στην Ευρώπη με την ανεργία στους νέους. Ναι. Τώρα πού είμαστε? Τώρα είμαστε στο, να σας πω ακριβώς, είμαστε στο 40,8% είναι τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ του Οκτωβρίου. 40,8. Αλλά να φανταστείτε ότι το είχαμε πιάσει το 2013 μέσα στο 55,7%. Και να σας πω ότι τα τελευταία τρία χρόνια μειώθηκε το ποσοστό κατά 10,5 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Είναι ποιοτικές θέσεις, έτσι. Ναι, αυτό είναι, εδώ είναι το κρίσιμο. Και σωστά κάνετε που υπογραμμίζετε αυτό το θέμα. Να ξέρουμε ότι από το 2012 ο μισθός των νέων είναι, ο κατώτατος μισθός είναι χαμηλότερος από αυτό των υπολείπων. Και ότι οι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερο κίνδυνο να βρίσκονται σε επισφαλείς μορφές εργασίας. Αν μάλιστα είναι και σε μερική απασχόληση, παίζουν ακόμα λιγότερα και από αυτόν τον υποκατώτατο μισθό. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει από εδώ και στο εξής να το λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη. Αν πάει καλά η οικονομία, αυτές οι εργασιακές σχέσεις να βελτιωθούν και για το σύνολο του εργατικού δυναμικού, αλλά και ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Και αν είδατε, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Εργασίας, η πολιτική προϊσταμένη μου δηλαδή, μιλάνε ιδιαίτερα για την ανεργία των νέων, για τις εργασιακές σχέσεις των νέων. Να ξέρετε ότι ο ΕΔ είναι το πρώτο πρόγραμμα για τους νέους που βγαίνει το 2018. Έχουμε άλλα τρία προγράμματα μέσα στο 2018 για τους νέους, διότι η στόχευση και η προτεραιότητα του 2018. Είναι αυτά τα τρελά του μνημονίου, γιατί από την μία μας λέγανε ότι γιατί να σας ζουν οι συνταξιούχοι και να μην είναι στη δουλειά, και από την άλλη τον πρώτο που πάει να βγει, το νέο που πάει να βγει στη δουλειά, κατευθείαν του κόβεις τα φτερά και του λες εσύ είσαι, μπαίνεις στην κατηγορία κατευθείαν να παίρνεις λιγότερα από τον... Απλώς πράγματα τα οποία γνωρίζετε έχουν συμβεί με το μνημόνιο, δεν μπορούν να αποκατασταθούν μια και έξω. Mm-hmm. Αυτό θα πάρει αρκετό καιρό. Θέλει πολλά ξερότητα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Καραμεσίνη. Κυρία Καραμεσίνη, είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.